Εδώ είναι ο κύριος Ζεβάς. Καλημέρα, τι κάνετε. Πώς είστε. Καλημέρα. Όλα καλά. Καλά, εσείς. Εμείς είμαστε, μπορούσαμε να υπάρξουμε και καλύτερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμένα να ακούσει έξαλλο είναι πριν. Γιατί. Από χθες, χθες ήμουν παρόν. Ναι. Τώρα μου έχει περάσει και λίγο. Από την εμφάνιση στο Παρίσι. Απαρή. Απαρή. Αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Εδώ επιτρέπαμε στην Παρή να κάνει πλάκα όλο το βράδυ. Ελά. Τίποτα, επιτρέπαμε στην Παρή να κάνει πλάκα όλο το βράδυ. Δεν θα επιτρέψουμε σε εσένα. Δεν έχω δει δευτερόλεπτο που καταλαβαίνει. Μόνο εγώ είδα δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι ήμουν στο σεφ. Γιατί γύρισα και μπράβο στην Όβα, το έχει επανάληψει. Καλά, υπάρχει το demand. Μιχάλη, υπάρχει το demand. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, άμα πέσει απάνω του, ναι, μπορεί να μην το ψάχνα μόνος μου να το βάλω. Αλλά άμα πέσει απάνω του, λες, όπα, θα το δω τώρα. Ναι. Να δω πώς έγινε. Σωστό. Πάντως, εγώ άμα μου λέγατε ποιο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό φοβάσαι περισσότερο, θα σας έλεγα το χθεσινό. Όχι το αυριανό. Να. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, έπαιζε στην έδρα της. Μα στεναχωρούν τα καλά σου λόγια, να ξέρεις περισσότερο. Δείχνει εκτό. Καταλάβεις. Όχι, ρε φίλε, καμιά σχέση τώρα. Δεν είμαι τέτοιος τύπος εγώ. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Είναι εντάξει, είναι περίεργα τα παιχνίδια αυτά. Mm. Πολύ περίεργα. Ενώ αύριο ξέρει τι να περιμένει. Mm. Πολλές φορές οι παίκτες δηλαδή λένε ότι εντάξει, το έχουμε και την πατάνε. Mm. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τέλος πάντων, είναι πολύ νωρίς ακόμα, οπότε οποιοδήποτε συμπέρασμα και οποιοδήποτε κακό αποτέλεσμα καλύπτεται, αυτό είναι το βασικό. Mm. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι χθες ήταν μια καλή βραδιά. Όχι τόσο για την νίκη, που έχουμε πει ότι αυτό το ζητούμε αυτή τη στιγμή, είναι νικάς. Κανείς δεν θυμάται πως παίζει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Αλλά νομίζω ότι επειδή είχαμε το προηγούμενο δείγμα με τις Ζάλγκυρες που κακά τα ψέματα δεν ικανοποίησε, έτσι ήταν προς κακό θα λέγα εγώ, ήθελε μέσα στην ψυχούλα του να βγάλει και λίγο καλύτερη εικόνα στο παρκέ. Την έβγαλε νομίζω, και σε πολλά σημεία του αγώνα έδειξε κάτι από αυτά που λογικά θα ακολουθήσουν αν αυτή η ομάδα παίξει πλήρης, και αν δουλέψει σωστά και κυρίως αν νικήσει το μεγάλο στοίχημα της διαχείρισης. Γιατί το τρίτο το βάζω πρώτο εγώ. Το πλήρης, ο Ολυμπιακός πάντα πλήρης ήταν με το ρόστρο που έχει. Ναι, εντάξει. Σωστά, δεν έχει αρχίσει όμως πλήρης. Γιατί όχι, εννοείται, ναι. Όταν σου λείπει ο Μουλουτίνοφ και ο Φάλ, δεν είσαι πλήρης. Εννοείται. Δεν μπορεί ο Πετρούσεφ και ο Ρέντ να κάνουν την ίδια δουλειά. Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό. Ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι αυτό. Δηλαδή να καταλάβουν όλοι ότι είναι εκεί για ένα σκοπό. Ο σκοπός αυτός είναι να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ξεκάθαρα. Δεν είναι χρονιά που λέμε οκτάδα και βλέπουμε ή Final Four και βλέπουμε. Ο Ολυμπιακός κακά τα ψέματα και το λέει και ξεκάθαρα. Έχει χτιστεί έτσι, έχει πάρει 15 παίκτες οι οποίοι είναι 12 δάτοι. Δεν θα βάλω εγώ τα χρήματα στη μέση. Εντάξει, και αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Για να πάρει την Ευρωλίγκα, έτσι. Mm-hmm. Χθες λοιπόν νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο διάστημα ήταν ένα Ολυμπιακό ο οποίος συνδυάσε πολύ καλή απόδοση και πίσω και μπροστά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί. Να παίρνει ενέργεια, επιθετική ισορροπία και αποστάσεις από την καλή του αμυντική λειτουργία. Σούταρε πολύ καλύτερα την μπάλα. Δηλαδή το 21% στις δύο πρώτες αγωνιστικές στο τρίποντο έγινε 44. Mm-hmm. Έπαιξε μια άμυνα ατομικά και ομαδικά πάνω στα ατού της Ολύμπια, στον Μύρο της και στο Σίλτς, με αποτέλεσμα να τους αφήσει τους 10 πόντους και τους δύο μαζί συνολικά, με 4 στα 16 σουτ. Και νομίζω ότι με όλο το σεβασμό και στο Λεντέι και στον Διόπ και στον Ρίτσι, όσο και να σκόραραν από τη στιγμή που ήταν αποκομμένοι από το σκοράρισμα της Ολύμπια οι δύο αυτοί που είπα, οι καλύτεροι της παίκτες δηλαδή, ο Μίροτιτς και ο Σίλτς, δεν μπορούσε να νικήσει τον Ολυμπιακό σε σεφ, έτσι. Θα ήταν πολύ κακός ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται, ναι. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Μπιφ με το Μίροτιτς στο κοινό, του το κρατάει ακόμα δεν ήρθε. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Για μένα πρέπει να πανηγυρίζει. Ναι, εντάξει. Παρόλα αυτά το κοινό του το κρατάει, ρε παιδί. Σκεφτάνεστε 3 εκατομμύρια τώρα και να ήταν εικόνα αυτή. Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο εικόνα, η εικόνα είναι από πέρσι έτσι. Ναι. Και πρέπει να καταλάβεις, Μιχάλη, ότι θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει αυτό το συμβόλαιο στο ρόστερ του, καταλαβαίνεις ότι ο Βεζένκοφ δεν πρόκειται να γυρίζει. Έτσι. Ναι. Να πήγαινε κάπου αλλού. Ναι. Άρα νομίζω ότι η απόφαση του η περσινή, καλά δεν ήταν μόνο με τον Ολυμπιακό που είχε συμφωνήσει βέβαια, έτσι, είχε συμφωνήσει με τη μισή Ευρώπη και πήγε αλλού. Αλλά εντάξει, μια χαρά, καλό του κάνει το Ολυμπιακό. Ναι, τελικά η καριέρα αυτού του παιδιού δείχνει ότι δεν θέλει την πίεση. Μάλλον αυτό είναι. Ακριβώς. Οι επιλογές με βάση αυτό γίνονται. Ακριβώς. Λοιπόν, 20 assist για 11 λάθη. Το κρατάω αυτό. Mm-hmm. Ατομικά νομίζω ότι η Βεζένκοφ πάλι χωρίς να ιδρώσει σε 23 λεπτά εμφάνιση MVP αγωνιστικής. Αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο ranking. Αν δεν προκύψει κάτι στο Μπαρσελόνα Μονακό απόψε, θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική MVP. Από κοντά του ο Μακίσικ, ο οποίος στα 35 πλέον πάει. Τα έχει κλείσει τα 34.
Κάθε καλοκαίρι λέμε όλοι ότι έλα, τελευταία του χρονιά είναι αυτή. Και νομίζω ότι δουλεύει συνέχεια σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα ήταν το σουτ του, αυτό που είναι πολύ βελτιωμένο. Και φαινόταν, επειδή έχω λίγο την περιέργεια να κοιτάω ακόμα και την προθέρμανση, στην προθέρμανση ήταν άχαστος. Δείχνει ότι βελτιώνεται συνέχεια και θέλει να ανταποδώσει για όσο του ζητηθεί, γιατί μπορεί με την ΕΦΕΣ να μην παίξει πολύ ο Μακίσικ. Δεν θα κάνει μουτρά. Είναι εδώ για να βοηθήσει όποτε του ζητηθεί. Να ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη που του έχει δώσει ο προπονητής και η ομάδα, έτσι. Νομίζω ότι μέσα στην καλύτερη και γενικότερη καλύτερη εικόνα ο Παπα-Νικολάου βελτιώνεται συνεχεία. Έχει ξεπεράσει το πρώτο αρχικό διάστημα που ίσως και η κόπωση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν τον άφηνε να βγάλει στο παρκέ αυτά που ήθελε. Ο Γουόκαπ έχει περάσει χειροπέδες, ο Σίλτς έχει μοιράσει 8 ασίστ και νομίζω ότι έχουν κάνει και πολύ καλή εμφάνιση και ο Πίτερς με τον Βιλντόσα. Έχουν ανταποκριθεί 100% στο ρόλο τους. Ο Πίτερς έχει παίξει καλή άμυνα πάνω στο Μίροτιτς. Και φυσικά δεν θα ξεχάσει το Φαλ, γιατί ο Φαλ στα 12,5 λεπτά που έχει παίξει έχει μοιράσει 4 ασίστ. Είναι ο δεύτερος δημιουργός του Ολυμπιακού. Και παρότι ακόμη δεν έχει ρυθμό, είναι ξεκάθαρο τα 5 φαλ που κάνει. Βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι πολύ πιο εύρυθμη η επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού. Με αυτόν ο Ολυμπιακός αλλάζει. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Με κανέναν άλλον δεν αλλάζει. Ναι. Αλλά με αυτόν αλλάζει. Δηλαδή, αυτό που λες, είναι ένα playmaker κάτω από τη ρακέτα, είναι τρομερό. Και τώρα, όσο περνάει ο καιρός, νομίζω θα παίρνει όλο και λιγότερες προσπάθειες. Γιατί ναι, έχει αυτή την περιφερειακή όραση να βλέπει τα πάντα γύρω του. Ναι. Είναι και τεράστιος, οπότε όταν περνάει η μπάλα σε αυτόν, κλείνουν πολύ λογικά πάνω του. Και τώρα πια είναι πανεύκολο να βγάζει assist για τρίποντα. Πανεύκολο. Ακριβώς. Κρατάει λίγο την μπάλα 2-3 δευτερόλεπτα, αδειάζουν οι χώροι. Γωνία έχει βρει από την περιφερειακή όραση. Ναι, γεια σας. Και φυσικά θα γίνει ακόμα πιο απειλητικός και κάτω το καλάθι Ολυμπιακός, γιατί γυρίζει και ο Μιλουτίνοφ, έτσι. Γιατί ο Φάλ είναι αυτής της λογικής, ο Μιλουτίνοφ έχει πολύ καλύτερα τελειώματα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα που η λογική λέει θα λείπει μόνο ο Evans, ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον 2-3 λύσεις σε κάθε θέση, έτσι. Και καλύτερα να το διαχειριστεί, ανάλογα με το παιχνίδι, για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει. Εγώ θα σταθώ και στο Φουρνιέ, ο οποίος θες μπορεί να ήταν άστοχος, έτσι. Είχε ένα στα 5 τρίποντα, ενώ το έψαχνε πάρα πολύ, φαινότανε, τον πίζαρε και εξέδρα να σουτάρει. Εγώ θα εστιάσω σε αυτά που έχει κάνει στο πίσω μέρος του παρκέ. Έχει διαβάσει όλες τις φάσεις, έχει δώσει εξαιρετικές βοήθειες και κάτω από τη ρακέτα. Και δείχνει ένας παίκτης ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και στη βραδιά που δεν θα είναι ζεστός επιθετικά, δεν θα είναι φύρα για την ομάδα. Έτσι, γιατί είναι η επιτομή του επαγγελματία, έχει φοβερή θέληση να βοηθήσει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Οπότε σε μια βραδιά που okay, δεν ήταν καλός εκτελεστικά, μένει η ιδέα όσων ήταν στο γήπεδο ειδικά, ότι τα έδωσε όλα πίσω, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να παίξει τα 32 με τέτοια παρακαταθήκη και τέτοιο στάτους. Ωραία, ωραία βραδιά. 2-1 Ολυμπιακός. Πάει με πολύ καλή ψυχολογία νομίζω στο παιχνίδι της Παρασκευής, έτσι. Και αν δεν είχε πολύ κόσμο, Νίκο. Είναι πολλά τα διαρκείας. Αυτό η κλασική ιστορία ότι αυτοί που έχουν διαρκείας επέλεξαν να μην πάνε. Έτσι. Γιατί είχε περίπου 9.500 κόσμου, 10 το γήπεδο και τα εισιτήρια που είχαν μείνει ήταν λιγότερα από 1.500. Άρα άμα κάνεις αφαιρέσεις, τουλάχιστον 1.000 κάτοχοι διαρκείας δεν πήγαν στο παιχνίδι. Έτσι. Τότε ίσως επειδή δούλευαν, ίσως επειδή... Και τρίτη που δεν είναι η συνηθισμένη μέρα για EuroLeague. Εντάξει, το διαρκεία όμως το διαρκεία το πήρε, δηλαδή τι υπάρχει στο τρενάκι απ' έξω σε βγάζει. Και υπάρχει και η μεταβίβαση, έτσι, η διαδικασία μεταβίβασης. Ναι, υπάρχει. Που είναι σημαντικό γιατί δεν αφήνεις και τη θέση και εξοικονομήσεις κάποια χρήματα από αυτά που έχεις δώσει. Εντάξει, είναι λίγο νέο. Μεταβίβαση μέσω της ΚΑΕ, έτσι. Ναι, μέσω της ΚΑΕ. Δηλαδή το δηλώνεις ότι δεν θα πας. Για να μπορεί να διαθέσει το εισιτήριο κάπου αλλού και να σου κάνει μια μικρή έκπτωση ή στο επόμενο ή στο. Ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα σταθεί και ο κόσμος ακόμα περισσότερο. Είναι και λίγο δύσκολες εποχές, έτσι. Τα εισιτήρια δεν είναι και το πιο φθηνό υπάρχει. Μαζί σου, αλλά τη διαρκεία είναι αγορασμένα. Ρε. Ναι, αυτό. Ναι. Τα διαρκεία είναι αγορασμένα, ναι. Εγώ δεν λέω σε όποιον να πληρώνει εισιτήριο κάθε εβδομάδα. Φου, δεν γίνεται. Αλλά... Όχι, δύσκολο σπορ. Κακά τα ψέματα τώρα είναι δύσκολο. Δύσκολο. Αυτά. Και πάμε για την Παρασκευή. Και πια έχει γίνει και πιο ακριβό από το ποδόσφαιρο του μπάσκετ. Εννοείς. Το εισιτήριο. Το εισιτήριο, ναι. Ναι, σε αυτό το επίπεδο ναι. Ναι, στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί βλέπεις καλύτερες ομάδες. Ναι, σίγουρα. Στο επίπεδο αυτό, έτσι. Και γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και γιατί είναι μικρότερα τα γήπεδα. Για χίλιους δύο λόγους. Βλέπεις την αντίστοιχη Real και Manchester City του ποδοσφαίρου, νομίζω.
Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι. Τη Λίβερπουλ. Μπράβο, μπράβο, βάλτε. Λίβερπουλ, όταν πας στο Παρίσι να δεις την Παρί, βλέπεις αντίστοιχη ομάδα. Ναι, δεν κόβαμε ότι με βάλε. Επέστρεψε στο Champions League φέτος και τα λοιπά. Ευχαριστούμε, κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή κοπούλα.